πάμε τώρα. Φτάνει η αγωνία. Ό,τι έγινε, έγινε. Στράτος Στρατηγάκης κοντά μας. Ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά προγνωστικών, πώς θα το πω, προβλέψεων. Είναι ναι. Όλα μαθηματικά. Εκτιμήσεων. Έτσι, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πέρασα και φέτος τις εξετάσεις εγώ. Και μαζί με μένα περάσαν και 78.000 παιδιά στις ανώτατες σχολές. Είχαμε όντως, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά ως προς τις εκτιμήσεις φέτος, γιατί είχαμε 133 νέα. Άλλος ακαδημαϊκός χάρτης. Ακριβώς, τελείως διαφορετικό, που να ξέρεις πώς τα παιδιά δηλώσαν. Παρ' όλα αυτά πιάσαμε 132 τμήματα με απόκληση μικρότερη του 1%. Ευχαριστήρια. Εκκρεμεί λίγο, ευχαριστώ πολύ, εκκρεμεί λίγο με τις στρατιωτικές, να δω τις γενικές σειρές κλπ. Είχαμε εκπλήξεις. Για να πούμε επιγραμματικά, είχαμε την Ιατρική Αθήνας που έπεσε πολύ χαμηλά για πρώτη φορά 18. Στην ιστορία της. 18.724. Μας έχεις ετοιμάσει μόρια. Και κάποιες σχετικές κάρτες. Ναι, να δούμε κάποιες. Είναι πολύ λίγες σχολές, έτσι, από τις πολύ βασικές. Εδώ. Βλέπουμε εδώ Ιατρική Αθήνας. Πάνω. Ναι, από 19.029 πήγε 18.724, ποτέ δεν είχε πέσει τόσο χαμηλά. Άρα μπήκαν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί πριν βγουν οι βάσεις να κλαίγανε. Ακριβώς. Έτσι, αυτό που έλεγες στο Στρατηγάκη. Και σήμερα γελάνε και είναι 305 μόρια πτώση. Ακριβώς, διότι τα παιδιά τα τσακίσανε στη χημεία και δευτερευόντως στη φυσική. Δεν σημαίνει ότι ήταν αδιάβαστα, σημαίνει ότι τα θέματα ήταν δύσκολα φέτος και αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που έκαναν τις βάσεις να έχουν πολύ μεγάλη πτώση. Βλέποντας και τις υπόλοιπες σχολές του πίνακα, είδαμε ότι και το μαθηματικό είχε μεγάλη πτώση και μάλιστα στη Σάμο έφτασε τα 7.500 μόρια. Mm-hmm. Βάση πάρα πολύ χαμηλά, ποτέ δεν είχε βρεθεί. Άρα κάτω εκεί μπήκαν από και άνθρωποι που έγραψαν κάτω από το 10. Εκεί μπήκαν και άνθρωποι, κοιτάξτε, στην Αθήνα το μαθηματικό έχει 14.617. Στη Σάμο είχε 7.500, μπήκανε παιδιά που έγραψαν μαθηματικά 3. Τώρα, πώς μπορεί κάποιος που γράφει μαθηματικά 3 να γίνει μαθηματικός, είναι μια άλλη συζήτηση πολύ είναι μεγάλη. Μια πολύ ευρεία συζήτηση. Πάλι κάποια ναι. στιγμή. Και δεν είναι τη στιγμή. Και σωστό. Να ακούσουμε λίγο για τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών. Εδώ μας έχει στην Αθήνα. Εδώ βλέπετε ότι είχαμε μία μικρή άνοδο, ενώ περιμέναμε μία πτώση στα 100, γύρω στα 100 μόρια. Η άνοδος οφείλεται στο ότι είναι η σχολή που έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και ακριβώς υπερεύει τις δυσκολίες των θεμάτων. Αντίθετα, η πολιτική μηχανική που έχει περάσει η μόδα τους είχε πτώση γύρω πέρασε στα 300. Πέρασε η μόδα τους, τώρα που για πάμε πάλι να δούμε να χτίζουν. Και τα υπόλοιπα μας έχει πολιτική ετοιμάσει. Η πολιτική μηχανική βρεθήκαν γύρω στο 16.300, πολύ χαμηλά. Βλέπετε και η νομική είχε πτώση. Ιστορία, ιστορία και αρχαιολογία, επίσης σημαντική πτώση, κοντά στα χίλια μόρια. Ναι. Η λογιστική και γενικώς οι οικονομικές σχολές, ήμουν ο μόνος που είχα πει ότι θα ανέβουν οι υψηλόβαθμοι στα 500-600 ναι. μόρια. Δεν βλέπουμε εκτόξευση, όχι άνοδο. Ακριβώς. Και έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι, είχαμε βέβαια και μία αίσθηση σήμερα πτώση. Που τα έλεγε και η Υπουργός το πρωί, σε επιβεβαίωσε πριν δούμε και τα επίσημα στοιχεία στην ουσία, έτσι, ότι στα οικονομικά είναι που βλέπουμε άνοδο μόνο. Το μόνο σημείο που βλέπουμε άνοδο την είχαμε προβλέψει και την εκτιμήσαμε. Να σας πω τώρα τη νομική της Αθήνας, 18.000 μόρια, δεν ξέρω αν τη θυμάμαι ποτέ. Εντάξει, έχει κάτι 18.000 παλιά. Ναι. Παλιά είχε φτάσει και 18.700 και 18.800. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων. Αυτό είναι που κάνει. Να δούμε και το άλλο τμήμα για να έχουμε ολοκληρώσει τις καρτούλες μας. Ναι, να κάνουμε την ναι, έχουμε και τις ψυχολογίες να πούμε. Φέτος τα τμήματα ψυχολογίες από 4 έγιναν 6. Και εκεί είχαμε το τελευταίο τμήμα στη Φλόρινα να έχει 16.600. Τώρα εσύ μας λες ψυχολογία, θα μας το πεις. Αλλά για να τα δούμε λίγο και εδώ, νομικές Θεσσαλονίκης, Κομωτινής, ναι. που και εδώ βλέπουμε να υπάρχει μία πτώση, έτσι. Στα παιδαγωγικά βλέπετε μεγαλύτερη πτώση και στη φιλολογία έχουμε κατακρύμνηση, γιατί έχει περάσει μόδα της. Τα παιδιά φοβούνται να πάνε στη φιλολογία λόγω της ανεργίας που φοβούνται να θα αντιμετωπίσουν. Για πες αυτό που έλεγες για την ψυχολογία, για να μην αδικήσουμε έτσι. Η ψυχολογία στη Φλόρινα έφτασε στο 16.640. Να πούμε ότι τα ΤΕΗ που έγιναν πανεπιστημιακά τμήματα δεν τα προτίμησε ο κόσμος. Η βάση τους έμεινε καθυλωμένη στα επίπεδα που είχαν τα ΤΕΗ. Θα λέγαμε βέβαια ότι επειδή είχατε κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου οι ειδικοί, έτσι υπήρξε, υποθέτουμε, και μία προσοχή από εκεί. Ακριβώς. Και οι βάσεις τους μείναν χαμηλά, που σημαίνει θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις και να πείσουν τον κόσμο ότι είναι πραγματική αναβάθμιση για να ανέβει η ζήτηση και συνεπώς η βάση. Πάμε στο θέμα της πρώτης επιλογής, παίρνοντας πάσα από αυτό που είπες. Κάποιοι περνάνε στην πρώτη τους επιλογή, αλλά υπάρχει αυτή η κατηγορία που... Υπάρχει λοιπόν μια κατηγορία αυτών που περνάνε στην πρώτη τους επιλογή, που έχουν κάνει λάθος την επιλογή και ένα χρόνο μετά φεύγουν κλαίγοντας από τις σχολές.
Ελπίζω τα παιδιά που πέρασαν στην πρώτη σε επιλογή να το είχαν σκεφτεί καλά και να είναι ευτυχισμένα. Να πούμε ότι υπάρχουν παιδιά που περνάνε σε μία τέταρτη, πέμπτη, έκτη επιλογή. Είναι στεναχωρεμένα. Θα τους έλεγα να πάνε να δουν τη σχολή, γιατί μου έχει τύχει παιδιά να πηγαίνουν, να βλέπουν τη σχολή και να ενθουσιάζονται και να λένε τι κρίμα που την είχα βάλει έκτη, έβδομη επιλογή. Έπρεπε να την έχω βάλει πρώτη. Εντάξει, επιλογή. Καμιά φορά ξέρεις, συνεπάγεται και μετακόμιση, αλλαγή παραστάσεων. Είναι δύσκολο όλο αυτό το πακέτο στα 18 σου. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά απ' την άλλη η σηματοδοτική. Και την ανεξαρτησία, το κόψιμο του ομφάλιου λόρου από την οικογένεια. Και των γονιών επίσης. Απογαλακτισμό και του μεν και του δε μέρους. Οι γονείς έχουν μεγάλο πρόβλημα όταν φεύγουν τα παιδιά. Μπορώ να σας το βεβαιώσω και ως μπαμπάς δηλαδή. Θέλω να πούμε μια κουβέντα και για τα παιδιά τα οποία δεν είχαν το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν. Όχι απλά δεν πέρασαν στην τέταρτη, πέμπτη σχολή της επιλογής. Δεν πέρασαν καθόλου. Δεν πέρασαν καθόλου, πέρασαν σε ένα τμήμα το οποίο το θεωρούν, τι να σου πω, υποδεέστερο. Και καθόλου, και καθόλου καθόλου. Σωστό. Υπάρχουν και καθόλου καθόλου, κάπου 15.000 παιδιά είναι στο καθόλου καθόλου. Λοιπόν, να πούμε στους γονείς, δεν είναι η κατάλληλη μέρα να τους πούν, σου λέγα εγώ να διαβάζεις και εσύ δεν διάβαζες. Ας το αφήσουν για άλλη μέρα. Τώρα τα παιδιά. Και δεν εννοούμε αύριο βεβαίως. Εννοούμε για άλλη μέρα, αρκετά μετά. Όχι αύριο, φυσικά. Τώρα τα παιδιά είναι στεναχωρεμένα, διότι εισπράττουν το κακό αποτέλεσμα που πήραν στις πανελλαδικές. Ας τους συμπαρασταθούν, ας τους πούν αυτό που όλοι εμείς οι γονείς το ξέρουμε, αλλά τα παιδιά δεν το ξέρουν. Τα παιδιά μας τα αγαπάμε είτε πετύχουν είτε όχι. Και τα αγαπάμε το ίδιο και δεν τα αγαπάμε περισσότερο όταν πετύχουν και λιγότερο όταν δεν πετύχουν. Και τα να πούμε και εδώ. Απλά επειδή είναι παιδιά μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ειδικά στην Ελλάδα το θέμα οικογένεια ακόμα βαστάει γερά υπερδικούλα. Ευτυχώς. Και ότι υπάρχουν επιλογές κιόλας δηλαδή, μετά τα 18. Δηλαδή στα 18 δεν τελείωσε η ζωή. Αρχίζει η ζωή σου. Αρχίζει, και πέραν από αυτό και πρακτικά μία... υπάρχουν επιλογές και σε σπουδές και σε όλα. Και ιδιωτικά και αλλού και έξω. Έτσι είναι πέντε οι δρόμοι να πούμε. Και του χρόνου ακριβώς αυτό. Η αποτυχία είναι μία αποτυχία. Θα υπάρξουν πολλές εξετάσεις εντός εισαγωγικών στη ζωή. Το να έχεις μία αποτυχία δεν σημαίνει έχασες μία μάχη, δεν έχασες τον πόλεμο. Έτσι. Θα έχεις και άλλες ευκαιρίες στη ζωή. Αν αναλύσεις σωστά τις αιτίες της αποτυχίας, θα πας μπροστά. Λοιπόν, θα σας έχουμε σύντομα και πάλι κοντά μας για να πούμε και πιο στοχευμένα πού μπορούν να καθοδηγηθούν τους άνθρωποι. Πέντε δρόμους ακριβώς μετά τις. Έτσι, γιατί τους χρωστάμε ακόμα. Τους είχαμε πει επιγραμματικά την προηγούμενη και φορά. Συγχαρητήρια για τις εύστοχες προβλέψεις, γιατί μας τα έχεις πει εδώ, τα έχεις γράψει και να αποδίδουμε τα του 4 στο 4.